πρώτη συνδιάσκεψη της Λαϊκής Ενότητας που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το επόμενο τριήμερο είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή για την αριστερά στη χώρα μας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης της αριστεράς μετά από μια μεγάλη περιπέτεια, μετά από μια μετάλλαξη ενός χώρου της αριστεράς που μέχρι το Γενάρη του 2015 υποστηρίχθηκε από ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού και έφτασε στην κυβερνητική εξουσία με ένα αντιμνημονιακό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα ουδέποτε υλοποιήθηκε, αντίθετα είχαμε μια απόλυτη συνθηκολόγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, ιδιαίτερα μετά την πρώτη διακυβέρνηση, στη δεύτερη διακυβέρνηση της χώρας από το Σεπτέμβρη και μετά. Άρα ο ρόλος της Λαϊκής Ενότητας είναι να ανασυγκροτήσει, να ξαναδώσει ελπίδα, να ξαναδώσει πρόγραμμα, όραμα, έναν οδικό χάρτη, μια πηξίδα για τη χώρα. Ένα μεγάλο πατριωτικό, κοινωνικό, ταξικό μέτωπο αναγεννιέται. Και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, ένα μεγάλο στίχημα για την ελληνική νεολαία, για τις επόμενες γενιές, αλλά και για αυτή τη γενιά που υποφέρει από την φτωχοποίηση και από την απικιοποίηση της χώρας μας. Χρέος όλων μας είναι να συμμετάσχουμε σε αυτή την διαδικασία, όχι μόνο σύνεδροι, αλλά ως και παρατηρητές, ως άνθρωποι που στηρίζουν αυτό το εγχείρημα, που έχουν ερωτήματα, που έχουν αμφιβολίες, που θέλουν να κάνουν και κριτική. Όλες αυτές οι λογικές είναι αποδεκτές, διότι η δύναμή μας είναι ο λαός.